Θέλει να του αφήσει όλου άφωνου φέτο τα Χριστούγεννα. Δε αυτό εδώ πέρα το βιντεάκι, αν σου αρέσει τα DIY και ψάχνει εύκολε ιδέε να κάνει δώρο στου αγαπημένου σου. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ε, hey, μου, τι κάνετε, πώ είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλε καλά. Καλά, καλά, καλά. Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και εμεί είμαστε πανέτοιμοι μέσα στο κλίμα των εορτών. Και όχι μόνο επειδή στολίσαμε, αλλά επειδή γενικά θέλουμε να κάνουμε τη ζωή μα πιο εύκολη τώρα τα Χριστούγεννα. Γι' αυτό το λόγο σου έχω αρκετά life hacks αυτό το βίντεο έχω χάσει μέτρημα. Σίγουρα <laughs> είναι αρκετά πάντω. Για το πώ θα τη λήξει εμφανισιακά τα δώρα σου. Αν θε να κάνει κάποιο δώρο τώρα τα Χριστούγεννα σου κάποιον δικό σου άνθρωπο, κάποιον πολύ αγαπημένο άνθρωπο. <laughs> να φαίνεται ρε παιδί μου ότι το έχει περιποιηθεί και να είναι κάτι πάρα πάρα πολύ μοναδικό. Ξέρει ότι μου αρέσει το DIY. Ξέρει λοιπόν το πόσο λατρεύω όλο αυτό το πολύ DIY δώρο και όλα αυτά. Οπότε θα σα δείξω πάρα πολλά life hacks για να εξοικονομήσετε και χρήματα, αλλά να έχετε και τρομερή εμφάνιση στα δώρα σα τώρα τα Χριστούγεννα και να είναι και κάτι πάρα πάρα πολύ έξι. Subscribe λοιπόν. Δεν σα μαλώνω, αλλά θα ξεκινήσω με αυτό. Γι' αυτό να κάνει subscribe το κουδουνάκι για να είσαι εδώ πέρα στην παρέα μου. Έχω κάνει αρκετά βιντεάκι έτσι με Χριστούγεννα και Halls, διακόσμηση. Πάλι έτσι τύπου hacks βιντεάκι που σα είχα κάνει με διάφορε οικονομικέ ιδέε από τζάμπο. Και ξεκινάω λοιπόν μέχρι την περιτυλίγματο. Θέλω να γνωρίσετε λίγο το θόρυβο από πίσω. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε λοιπόν να σου δείξω δύο αγαπημένους τρόπου τρόπους περιτυλίγματος των δώρων που μπορείς να κάνεις τα αγαπημένα σου πρόσωπα και θα πάθουν πλάκα. Δεν είμαι καλύτερη στο περιτύλιγμα, αλλά αυτοί οι δύο τρόποι είναι πραγματικά οι πιο εύκολοι που μπορείς να κάνεις και το μόνο που θα χρειαστείς είναι ένα ψαλίδι ή ένα ρόλερ κοπής όπως θα το δεις στη συνέχεια, χαρτί προφανώς περιτύλιγματος και το δώρο. Εγώ δει εδώ πέρα για δωράκι μία σκουπίτσα και αυτό που κάνω είναι να μετράω και να δω πόσο χαρτί χρειάζομαι. Το διπλώνω λοιπόν στη μέση για να βρω περίπου το κέντρο. Και μετά αυτό που κάνω είναι να κάνω μία τσάκιση από τη μία μεριά. Αυτή η τσάκιση λοιπόν, αφού την στερεώσω πάρα πολύ καλά με ζυλοτέιπ, ε, θα είναι στην ουσία και ένα πανέμορφο θικάκι Στο οποίο θα μπορείς να βάλεις μια κάρτα Ένα μικρό δωράκι και να κάνεις το δώρο σου ακόμη πιο μοναδικό Κανονικά λοιπόν βάζω ζιλοτέιπ για να στερεώσω το δώρο μου Και τσαλακώνω τις άκρες για να φαίνεται πάρα πάρα πολύ ωραίο Αυτό δεν υπάρχει κάποιο μυστικό όπως κάνουμε κάθε φορά όλα τα δώρα Δεν αλλάζει τίποτα σε αυτή τη διαδικασία ε, Και κάπως έτσι λοιπόν το κολλάω πάρα πολύ προσεκτικά για να φαίνεται όμορφο. Παρατηρήστε λοιπόν ότι στην μπροστινή μεριά από το δώρο γιατί πίσω πάντα είναι η πιο κρυφή, <laughs> αλλά στην μπροστινή μεριά από το δώρο έχουμε δημιουργήσει ένα θικάκι στο οποίο μπορούμε να βάλουμε την κάρτα Χριστουγέννων με τις ευχές ή μπορούμε να βάλουμε έτσι κάποιο μικρό παιχνιδάκι, δωράκι ή μπορούμε να κάνουμε ό,τι ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μας. Είναι αρκετά μεγάλος ο χώρος που έχεις για να βάλεις και το δημιουργήσαμε με ένα απλό τσαλάκο μας στην αρχή ε, του δώρου μας. Έτσι λοιπόν έχεις ένα θικάκι το οποίο μπορείς να το όπω μπορεί να φανταστεί εσύ. Επόμενο τρόπο λοιπόν είναι για λίγο πιο ενήλικο, να το πω έτσι, δώρο. Αν έχει κάποιον αγαπημένο, στον οποίο θε να του κάνει δώρο ένα μπουκάλι κρασί, αλλά δεν έχει ούτε όλα τα χρήματα για να το φτιάξει, ξέρει, ένα πολύ όμορφο καλάθι με όλα αυτά και θε απλά να το τυλίξει πολύ ιδιαίτερα και πολύ όμορφα. Ή ρε παιδί μου, πα καλεσμένο σε ένα πάρτι και θε να πάρει ένα μπουκάλι μαζί σου κρασί για να το πιείτε. Σου προτείνω να δοκιμάσεις αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο, γιατί θα ξετρελάνει του πάντε. Το μόνο που κάνει είναι να αφήνει στην κάτω μεριά λίγο χαρτί να υπολογίζεις πόσο θέλεις την περίμετρο του μπουκαλιού και φυσικά να το στερεώσεις με tape και το μαγικό δεν είναι σε αυτό. Το μαγικό θα γίνει τώρα στην πάνω πλευρά του μπουκαλιού όπου εμείς τώρα μπορούμε είτε να κόψουμε το χαρτί στο σημείο που θέλουμε και να γίνει στο μήκος που θέλουμε είτε μπορούμε να τα αφήσουμε πάρα πάρα πολύ μακρύ. Θα δείτε γιατί, θα δείτε. Και στερεώνουμε πάρα πάρα πολύ καλά πάλι με ζυλοτέιπ, διπλώνουμε και κολλάμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το βήμα γιατί θα μείνει το χαρτί στη θέση του και δεν θα έχουμε ατυχήματα. Έτσι λοιπόν γυρνάς μία από τη μία μεριά, μία από την άλλη μεριά και διπλώνεις, όσο πιο πολύ διπλωμένο είναι τόσο πιο πολύ όγκο θα δώσει προς τα πάνω. Εντάξει, μην το παρακάνουμε κιόλα 5 μέτρα. Αλλά είναι καλό να έχει ρε παιδί μου 5-6 ε, τσαλάκια για να φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Γιατί θα δημιουργήσουμε στο πάνω μέρο του μπουκαλιού μία βεντάλια. Στην οποία θα γίνει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Όπω βλέπει λοιπόν, έχει γίνει σαν ακορντεόν. Ε, και κολλάμε τα δύο μέρη μεταξύ του για να δημιουργήσουμε αυτή την πανέμορφη βεντάλια. Και φυσικά στερεώνουμε από το κέντρο τη βεντάλια ε, και στα πλάγια ε, με λίγο ζυλοτέιπ έτσι ώστε να δώσουμε αυτό το υφέ ότι έχει πάρα πολλές τρώσεις χαρτί και είναι κάτι πολύ μοναδικό. Και φυσικά πάρα πολύ καλό και έξυπνο κόλπο είναι να βάλετε λίγα καμπανάκια, λίγες κορδελίτσες, ένα μικρό στολίδι όπως έβαλα εγώ για να το κάνετε πιο παιχνιδιάρικο και να δώσετε κατευθείαν χρώμα και να φανεί ότι είναι πολύ περιποιημένο το δωράκι που θέλετε να πάτε. Ελπίζω να σας άρεσαν αυτοί οι δύο τρόποι περί τη στο δώρο και πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να στολίσουμε πανεύκολα αλλά και πάρα πολύ οικονομικά το δέντρο μας. Μας έχει έχει πάρα πολλέ φορέ να πηγαίνουμε στα καταστήματα και να βλέπουμε αυτέ τι πανέμορφε ποδιέ για τα δέντρα, τα οποία κοστίζουν συνήθω γύρω στα 10 με 15 ευρώ. Άλλε φορέ να έχουμε πολύ μεγάλο δέντρο και να μην μα κάνουν διαστάσει και να θέλουμε να δώσουμε μία περιουσία κυριολεκτικά για μια ποδιά. Όπω βλέπει, μαζεύω ακόμη μπάλε τη Βασιλική. Δεν ξέρω γιατί έχω τόσε πολλέ στο πάτωμα και τόσε λίγε στο δέντρο κάθε φορά. Αλλά ένα έξυπνο τρόπο που μπορείτε να κάνετε μία DIY ποδιά για το δέντρο σα είναι να χρησιμοποιήσει τα παιδιά μία χριστουγεννιάτικη κουβέρτα ή μία απλή κουβέρτα. Ε, Δε λίγο πόσο ωραίο δείχνει με τη χριστουγεννιάτικη κουβέρτα που μπορεί ήδη να έχει στο σπίτι σου και να την έχει για διπλή χρήση. Τη μία χρονιά να την κάνει ποδιά και την άλλη χρονιά να τη χρησιμοποιεί για να σκεπαστεί. Ε, και να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι μπορεί να το ανοίξει, μπορεί να το απλώσει, μπορεί να το κάνει όσο μεγάλο θέλει και φυσικά σου επιτρέπει η κουβέρτα σου, αλλά γενικά οι κουβέρτε συνήθω είναι πολύ πιο μεγάλε τα δέντρα. Οπότε φαίνεται πολύ πιο πλούσιο. Επίτηδε έχω αφήσει εκεί αριστερά, σε εκείνο το σημείο, να δείτε μέχρι πόσο φτάνει και πόσο μπορώ να την ανοίξω. Οπότε πόσο μπορεί να γεμίσει το δέντρο μου από κάτω και να μην φαίνονται τα καλώδια, τα πλαστικά Κλαδιά και όλα αυτά. Και φυσικά βάζει διάφορα αρκουδάκια μπροστά μπροστά και αμέσω αμέσω μορφαίνει το δεντράκι σου. Φυσικά, αν δεν έχει κουβέρτα χριστουγεννιάτικη ή έχει μία διπλή όψη όπω είναι αυτή, μπορεί να χρησιμοποιήσει και μία οποιαδήποτε κουβέρτα μονόχρωμη και αν έχει. Σου δείχνω λοιπόν αυτή τη διπλή όψη κουβέρτα, αλλά από τη λευκή τη μεριά για να την κάνω μονόχρωμη και να δει πώ φαίνεται και με μία μονόχρωμη πανέμορφο. Αμέσω αμέσω γέμισε κάτω το δεντράκι μας φάνηκε πιο γεμάτο και βλέπεις λοιπόν ότι έχω λίγα κλαδιά σε εκείνο το σημείο κάτω κάτω στο δέντρο και αμέσω μέσω πως γέμισε και πόσο ωραίο έδειξε με πράγματα που έχω ήδη στο σπίτι μου και μπορώ να τα κάνω πάρα πολύ οικονομικά χωρίς να ξοδέψω τίποτα πραγματικά. Φυσικά βάζουμε τα δωράκια μας και τα αρκουδάκια μας και αμέσως μέσω γίνεται πανέμορφο το δεντράκι μας. Επόμενο λοιπόν είναι με Ναι, σας είχα δείξει και στο προηγούμενο κάτι με αλλά σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό, κάτι που θα είναι ένα life hack. Μπορείς να πάρεις ένα παλιό βάζο, οποιοδήποτε βάζο και αν έχεις μεγάλο, μικρό, για κομπόστα, για ό,τι μπορείς να φανταστείς, το οποίο το έχεις και κάθεται στο ντουλάπι σου και μπορείς να του δώσεις ζωή και να το κάνεις ένα πανέμορφο δωράκι για κάποιον που θέλεις να δώσεις γλυκά για τα κάλαντα, για κάποιον που θες να του κάνεις έτσι ένα ρομαντικό DIY δωράκι, για κάποιον που ενδεχομένως θέλει να πάει για κάλαντα και να κάνεις ένα μίνι κουμπαρά. Ναι, καλά άκουσε. Έναν βάζο μπορεί να το μετατρέψει σε όλα αυτά ανάλογα με τη φαντασία σου και με το τι θέλει να κάνει. Εγώ βάζω λοιπόν λίγο χαρτί περτιλίγματο, γιατί θα ξεκινήσει η ζωγραφική. Παίρνω λοιπόν ακριλικά χρώματα, τα οποία να σα πω την αλήθεια, αν θέλετε σε αυτό το σημείο, πάρτε και κανονικά χρώματα για γυαλί. Εγώ είχα κάνει κάτι προηγούμενα DIY και μου είχαν αυτά τα χρώματα, οπότε δεν αγόρασα ειδικά για γυαλί. Αλλά αν έχετε τη δυνατότητα και θέλετε να κάνετε πολλά τέτοια βαζάκια, καλό είναι να πάρετε χρώματα τα οποία είναι ειδικά για γυαλί ή να πάρετε κάτι που να είναι πολύ έντονα και σε χρώματα για να σα βγει ακόμη πιο έντονο το αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, ξεκινάω να ζωγραφίσω γραμμέ ε, άσπρε. Θέλω να κάνω ένα candy cane βάζο που να έχει όλε αυτέ εδώ πέρα τι χρήσει. Και ανάλογα, ρε παιδί μου, με το ποιο θα το πάρει το δώρο, να γίνει αντίστοιχα και η χρήση του. Ε, οπότε το ζωγράφισα λίγο ελεύθερα μπορώ να πω και δεν μου βγήκε ακριβώς αυτό που είχα στο μυαλό μου ε, στο σχέδιο. Αλλά εσείς μπορείτε να βάλετε τη δική σας φαντασία και να ζωγραφίσετε πραγματικά ό,τι θέλετε. Μπορείτε να κάνετε χιόνι, μπορείτε να κάνετε ένα βουνό, μπορείτε να κάνετε ένα σπιτάκι, μπορείτε να κάνετε μια χιονονιφάδα, ένα δέντρο. Ό,τι σας έρθει στο μυαλό μπορείτε να το κάνετε ακόμη και πιο ρομαντικό, δεν είναι ανάγκη να έχει το θέμα τα Χριστούγεννα. Ό,τι τραβάει η ψυχή σα, σε αυτό το σημείο δεν υπάρχει κάτι σωστό ή λάθο, ή βγει και χάλια, δεν βγει και χάλια. Απλά κάποιε φορέ δεν μα πετυχαίνουν 100%. Ό,τι τραβάει η όρεξή σα και η ψυχή σα. Έτσι λοιπόν κάνω τι γραμμούλε μου. Φυσικά περιμένω να στεγνώσει, αλλά για το βίντεο και μόνο δεν περίμενα πάρα πολύ ώρα να στεγνώσει. Και αυτό ήταν που ήταν ένα ψηλό γιατί το πασάλιψε λίγο στο τέλο. Ε, Κάπω έτσι όμω είναι το βάζο. Τώρα θα σου δείξω πώ μπορεί πανεύκολα να κάνει αυτό το βάζο candy jar, δηλαδή να βάλει μέσα διάφορα γλυκά, ε, να κλείσει το καπάκι. Όχι έτσι. Αλλά να κλείσει γενικά το καπάκι και να το βάλει μια κορδελίτσα, ένα γκλίτερ, κάτι από πάνω και να το κάνει δώρο σε κάποιον που θα έρθει ενδεχομένω να πει τα καλάντα σε σένα, σε κάποιο μικρό παιδάκι. Αντίστοιχα, μπορεί να το κάνει κύριο έτσι ώστε να μην πεταχτεί Τίποτα. είχα κάνει και ένα ποτήρι στο προηγούμενο βιντεάκι, αν το είχατε δει, το οποίο βγήκε τέλειο το δεντράκι. Και φυσικά μπορείς να κόψεις με ένα μικρό κοπιδάκι. Το καπάκι να το ανοίξει μία μικρή χαραμάδα, έτσι ώστε να χωράνε τα χρήματα και να το κάνει και κουμπαρά. Τρει διαφορετικέ λοιπόν χρήσει για να κάνει ένα βάζο, δώρο σε κάποιον που μπορεί να το διακοσμήσει πάρα πολύ όμορφα, ανάλογα με το τι χρήσιτε να κάνει, να βάλει φιωγκάκια και φυσικά να αφήσει τη φαντασία σου για να σχεδιάσει ό,τι τρεβάει η ψυχή αυτό σου. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι η γονίτσα, η οποία έχω βάλει κάποια στοιχεία για να θυμίζει Χριστούγεννα, όπω αυτό εδώ πέρα το sandal mail που είναι για γραμματάκια στον Άγιο Βασίλη. Έχω βάλει αυτόν εδώ πέρα τον Άγιο Βασίλη που σα έχει φτιάξει στο κανάλι μου στο προηγούμενο βίντεο. Είναι πανεύκολο να το φτιάξει αυτό εδώ μεταξύ. Δε αυτό το βιντεάκι, ε, θα το αφήσω και από κάτω. Ε, τώρα θέλουμε να τη μετατρέψουμε, να την κάνουμε λίγο πιο χριστουγεννιάτικη. Τουλάχιστον το background να έχει ρε παιδί μου την μπέζα απόχρωση που έχει. Αλλά ρε παιδί μου να έχει και κάτι χριστουγεννιάτικο. Και γι' αυτό το λόγο Επιλέξαμε να βάλουμε χαρτί περιτυλίγματος και συγκεκριμένα αυτό εδώ πέρα το χαρτί περιτυλίγματος το οποίο είναι μπες με λευκό και δώσει τρομερό ε, χρώμα σε όλο αυτό το μονότονο το άσπρο. Για να δούμε. Αν και εσύ λοιπόν έχει μια γωνία στο σπίτι σου η οποία είναι βαρετή και λίγο άχρωμη ή δεν έχει καθόλου το πνεύμα των Χριστουγέννων, βγάλε ό,τι έπιπλα και διακοσμητικά αν έχει εκεί και βάλε χαρτί περιτυλίγματο για δώρα Χριστουγεννιάτικα. Καλά με άκουσε, ναι, χαρτί περιτυλίγματο παιδιά, είτε μονόχρωμο είτε με σχέδιο, βάλε ένα μικρό τμήμα από πάνω στον τοίχο μέχρι κάτω ή αν δεν θα το κάνει και σαν κάδρο, μπορεί να το κάνει και λίγο πιο κοντό. Κόλισε το προσεκτικά στον τοίχο με λίγο ζυλοτέιπ για να μην καταστρέψει και τον τοίχο προφανώ. Και θα δει κατευθείαν τη γωνία σου να αλλάζει οπτική. Εμεί δεν το βάλαμε προφανώ μέχρι κάτω, γιατί έχουμε και το έπιπλο ε, παπουτσοθήκη. Δεν μπορεί να φανταστεί με λίγο χαρτί και λίγο ζυλοτέιπ πόσο μπορεί να αλλάξει ένα δωμάτιο, πόσο όμορφο μπορεί να κάνει έναν τοίχο, πόσο ωραία μπορεί να το κάνει με τα διακοσμητικά. Θα το δει, θα το δει και θα πάρει την πλάκα σου. Και το χαρτί αυτό το συγκεκριμένο, πέρα το ότι δεν φαίνεται καθόλου τσαλακωμένο και είναι σε πάρα πάρα πολύ καλή κατάσταση, είναι και τόσο μαλακό, το οποίο μπορεί να τρυπήσει και ένα καρφάκι που ενδεχομένω μπορεί να έχει κάποιο κάδρο ή και όλα αυτά στον τοίχο και να δείξει 10 φορέ πιο Τέλειο. Είναι το καλύτερο life hack που θα μπορούσα να κάνω για τα Χριστούγεννα στο σπίτι μου και το πιο οικονομικό και εύκολο για για το σπίτι μου, γιατί άλλαξε κυριολεκτικά τη γωνία, τέριαξε πάρα πολύ με τα χρώματα και το αγάπησα. Θέλω να το αφήσω όλο το χρόνο. Όπω βλέπει λοιπόν και το καρφάκι έμεινε εκεί γιατί πέρασε από το χαρτί. Οπότε μπήκε ο καθρέφτη κανονικά και όλα τα διακοσμητικά στη θέση του. Έδειξε τόσο ωραία, έχει άλλη άβρα τελείω η είσοδό μα, full Χριστουγεννιάτικο. Ταιριάζει πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Με χαρτί περί και με τα χρώματα μας και είναι ότιμα ό,τι καλύτερο πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσεις αυτό το τελευταίο και αν σου άρεσε να κάνεις like στο βίντεο, subscribe για περισσότερα DIYs Εσένα ποιο ήταν το αγαπημένο σου, γράψε μου κάτω στα σχόλια και πες μου τι άλλο θα ήθελες να δεις Αχ παιδιά τι ήταν αυτό τελείωσαν και αυτά τα life hacks. Δεν ξέρω ποιο είναι το αγαπημένο μου πραγματικά. Ο τρόπο περιτυλίγματο που μπορεί να βάλει στην καρτούλα, δένει έτσι το δωράκι πολύ ωραίο. Ο άλλο για το κρασί που το κάνει έτσι σαν φιόγκο και μπορεί να βάλει ένα διακοσμητικό κορδελίτσα, καμπανάκια και τέτοια. Το ότι αν δεν έχει ποδιά, μπορεί πάνω εύκολα να χρησιμοποιήσει κουβέρτε για να σου βγει πολύ οικονομικά παλιέ κουβέρτε που μπορεί να έχει κυρίω μονόχρωμε ή και με σχεδιάκι χριστουγεννιάτικο. Πραγματικά δεν ξέρω ποιο από όλα είναι το αγαπημένο μου Ή τα πετσαρία Αυτό που το πας Δηλαδή το κάθε ένα έχει το δικό του Με απλά υλικά οικονομικά Μπορείς να αλλάξει τη διακόσμηση του σπιτιού σου Με κάποια DIY πραγματάκια Και νομίζω να δώσεις χρώμα στο δέντρο σε κάποια γωνία στο σπίτι σου, να δώσει στυλ, να κάνει ιδιαίτερα δωράκια. Κουμπαρά, σλά, κυριοπίγιο και αυτά δεν μα πέτυχε πάρα πάρα πολύ. Αλλά σίγουρα ένα προηγούμενο σχέδιο που σα είχα κάνει, το δεντράκι, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και εύκολο που μπορείτε να κάνετε. Αυτό με τι γραμμέ και με το λάθο χρώμα ήταν λίγο ιδιαίτερο. Αλλά και πάλι έχει τη δική του χάρη. Μπορείτε να αφήσετε και εσεί τι δικέ σα ιδέε και την λεπτομέρειά σα, να κάνετε κάποια σχεδιάκια, κάποια χιονονιφάδα, κάποιο χιόνι. Ένα σπιτάκι, μπορείτε να κάνετε ό,τι σας αρέσει, ό,τι θέλετε να κάνετε δώρο σε κάποιον και να απλό βάζο να το μετατρέψετε σε κυροπήγιο, σε κουμπαρά, σε βάζο για γλυκά που θα αποθηκεύσεις τα κάλαντά σου ή θα το κάνεις δώρο σε κάποιον για τα κάλαντα. Και γενικά ελπίζω να σας άρεσαν αυτές οι ιδέες, έτσι το concept, το πώς το σκεφτήκαμε εμείς να ανανεώσουμε τους χώρους μας, κάποια μικροχάξη στο γενιάτικα. Περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω ποιο ήταν το δικό σας αγαπημένο, εγώ δεν μπορώ να διαλέξω, το έχεις καταλάβει νομίζω. Να κάνετε subscribe το κουδουνάκι και εμεί θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!